Τρόπος αυτό με λοιπόν τον θα το οποίο... καθίσετε, θα το ναι, κάνετε. Ναι. Αυτό ρωτάω. Μα σας λέω, ο τρόπος με τον οποίο θα. Γιατί ο κ. Παπάς είπε θα το κάνουμε. Ο κύριος Νίκος Παπάς. Αποκλείεται να είπετε δύο πράγματα από εμάς. Ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί. Σημερινή δήλωση. Ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η νέα συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε με τους δανειστές είναι μια ιστορία η οποία θα γίνει από την ελληνική κυβέρνηση και από την ελληνική βουλή. Δεν θα υπογράψουμε με κάποιον, δεν θα υπάρχει αντισυμβαλλόμενος, δεν θα υπογράφει η Εκουτού ή το Δουνουτού ή όποιος άλλος. Θα γίνει ένα νομοσχέδιο. Το οποίο μπορεί να λέγεται μεσοπρόθεσμο ή ο επόμενος προϋπολογισμός. Οι επόμενοι προϋπολογισμοί. Οι οποίοι θα προβλέπουν και έναν τρόπο αποκλειστικού. Πάμε και στην κυρία Μαρολάκου να προλάβει να μιλήσει, παρακαλώ, και στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Δεν θα έχει καμία σχέση με το μνημόνιο. Ορίστε, κυρία Μαρολάκου. Δηλαδή θα το φτιάξετε μόνοι σας. Διότι, βεβαίως. Οι εταίροι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή την. Όχι, θα είναι μια μονομερή σύμβαση, θα υπογράψετε μόνοι σας, θα το συντάξετε μόνοι σας. Δεν θα είναι σύμβαση καν. Δεν θα είναι σύμβαση καν. Με τους εταίρους θα συμφωνήσουμε τι χρήματα κάνει να παίρνουν. Εκεί τελειώνει η συμφωνία. Εσείς με τους εταίρους. Το πού θα το βρούμε. Θα δανειστείτε χωρίς. Φυσικά. Θα σας το δώσουν χωρίς πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με όλες τις χώρες. Εκτός από εσάς. Όλες τις χώρες θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας τι χρήματα θα τους δίνουμε. Το πού θα το βρούμε είναι δικιά μας. Το είναι δικό μας θέμα. Μια συμφωνία. Θα φορολογήσουμε για πρώτη φορά το πλούτο στην Ελλάδα. Να. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς σήμερα το είπε. Ότι... Απλώς το έχω και το χαρτί μπροστά. Ποια είναι η δήλωση του κύριου Λέει, Παπά. Βεβαίως θα έχουμε ένα πρόγραμμα, αλλά δεν θα το λέμε μνημόνιο. Αυτή είναι η δήλωση. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με τις λέξεις τώρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρχουν μέτρα σε αυτή τη συμφωνία ή πρόγραμμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, διότι είμαστε δύο μέρες πριν από τις εκλογές και παίζουμε κρεμάλα με τις λέξεις. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Θα είναι προφορική συμφωνία. Το ζητούμενο, κυρία Αράπτη μου, είναι αν αυτό που λένε πρόγραμμα, συμφωνία, διαπραγμάτευση, ό,τι είναι, θα έχει μέτρα για τους πολίτες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν αυτό που θα πάνε να διαπραγματευτούν θα έρθει. Έρχομαι, κυρία Μανολάκου. Ναι. Θα επιστρέψουν από την συνάντηση που θα έχουν από την διαπραγμάτευση και θα έχει αντί για αλφα μέτρα για τους πολίτες που έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, β' πακέτο μέτρων για τους πολίτες. Εσείς έχετε αυτό πάρει, είναι το ζητούμενο. Κύριε Παυλόπουλε, με συγχωρείτε δηλαδή. Ποτέ έχετε πάρει ποτέ δάνειο. Αφήστε τι έχω προφορικά. Κάνει. Εγώ. Θα μου επιτρέψετε να πω και τη γνώμη του Κουκουέ και την άποψή του. Έχουμε... Και να μας πείτε γιατί κάνατε κόντρα στην συγκέντρωση. Θα ανακαλύψουμε την πυρίτη, βέβαια. Βεβαίως. Να αρχίσω από την... Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ράπτη. Δεν το λέω εγώ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμφωνία του δεν θα έχει μέτρα για τους πολίτες. Δηλαδή, αυτό λέει. Δηλαδή λέει ότι οι εταίροι θα δώσουν χρήματα χωρίς να αναλάβουμε εμείς καμία δέσμευση. Εσείς θα αναλάβουμε τη δέσμευση να πάρουν τα λεφτά τους τα οποία θα πληρώσει ο συσσωρευμένος πλούτος στην Ελλάδα του οποίου είστε πολιτικοί εκπρόσωποι. Και γι' αυτό πληρώνουν μόνο οι φτωχοί. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Τέρμα η φτωχή, τώρα θα πληρώσουν οι πλούσιοι. Για να πάρετε την καινούρια δόση με όλους τους τρόπους. Δεν τη ζητάμε τις δόσεις. Δεν θα πάρετε τα 7 δις. Όχι βέβαια. Δεν τα ζητάμε αυτά τα 7 δις. Δεν θα τα ζητήσετε την τελευταία δόση. Όχι τουλάχιστον με μνημόνιο. Στην συνολική διαπραγμάτευση που θα κάνουμε για το χρέος θα μπουν και αυτά. Αλλά να πάμε στα προαπαιτούμενα και τα λοιπά που λένε. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το Μάρτιο χρειάζεται η Ελλάδα 1,4, αν δεν απατώ, με δις ευρώ. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Τσίπρα. Και ότι μέχρι το καλοκαίρι, που είναι και η ημερομηνία. Και που θα τα πληρώσουμε το Μάρτιο. Που, ναι, να για τα πληρώσουμε. Γιατί αγωνιάζεται τόσο πολύ σε εσάς τα χρωστάμε. Είστε εκπρόσωπος των δανειστών. Εσείς πρέπει να απαντήσετε στον ελληνικό λαό και όχι φυσικά ούτε σε εμένα. Στον ελληνικό λαό απαντάμε, θα τα πληρώσουν οι πλούσιοι αυτούς τους οποίους εκπροσωπείτε και δεν έχουν πληρώσει ποτέ φράγκο. Δεν λέει τίποτα. Να μιλήσετε ως συμβαλόμενοι. Έχουν οι φτωχοί να δώσουν άλλα, πείτε μου. Πείτε μου, κυρία Ράπτη, έχουν οι φτωχοί και οι μεσαίοι να δώσουν άλλα. Μπορείτε να μου πείτε. Στον ελληνικό λαό το εάν θέλετε τη δόση ή όχι, ένα το κρατούμενο, και αν για να πάρετε τη δόση θα υπογράψετε ένα χαρτάκι το οποίο δεν θα υπογράψουμε κανένα χαρτάκι. Γενικώς δεν είμαστε τύποι που δανείζονται, γιατί αυτό είναι ένα δάνειο και η τελευταία δόση είναι μια δόση δανείου, έτσι λέγεται στα ελληνικά. Αν λοιπόν εσείς θα υπογράψετε. Εσείς άμα παίρνετε δάνειο, υπογράφετε ότι θα κόψετε το σούπερ μάρκετ. Έχετε πάρει ποτέ σας δάνειο. Έχετε υπογράψει αν θα βάζετε λιγότερη βενζίνη στα μάτια σας. Δεν έχετε πάρει ποτέ δάνειο. Πάρτε ένα δάνειο να δείτε πώς είναι τα δάνεια. Εγώ λοιπόν έχω δει μια χαρά δάνεια από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως δικηγόρος. Και γράφουν αυτά τα δάνεια. Θα κόψει το σούπερ μάρκετ, θα κόψει το φροντιστήριο του παιδιού σου. Τέτοια δάνεια υπογράφουμε. Την πυρίτιδα, πάλι την αλφαβήτα από την αρχή. Υπογράφουμε κάποιο χαρτί που αναλαμβάνουμε κάποιες δεσμεύσεις. Εσείς καμία δεν.
δέσμευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να πάρει λεφτά χωρίς δεσμεύσεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Η δέσμευση είναι τα λεφτά που θα δώσουν να τα πάρουν πίσω. Το που θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, θα τα πάρει από τους πλούσιους. Από το 1% που καταδυναστεύει το υπόλοιπο 99%. Δεν δίνουν λεφτά χωρίς πρόγραμμα. Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα πάρετε λεφτά χωρίς πρόγραμμα? Σας είπε κάτι ο κύριος Βλάχος πριν, κυρία Ράπτη. Μα δεν δίνει ο κύριος Ντράγκη, το είπε ότι σήμερα. Ακόμη και οι δανειστές, επίσης, κυρία Ράπτη. Αυτό που είπε ο Ντράγκη αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Ντράγκη μίλησε για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ώρα που εσείς λέτε ότι το διώχνετε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι. Θύμισε κάτι ο Γιώργος Βλάχος. Θύμισε ότι ο ένας μετά τον άλλον, οι εκπρόσωποι των δανειστών, σας ρίχνουν το στίγμα, το μουτζούρι, και λένε ότι εμείς δεν είπαμε να κάνουν αυτά. Εμείς τους είπαμε ότι θέλουμε τα λεφτά. Ναι. Το τι έκαναν είναι δική τους επιλογή. Το αν γονάτισαν μια κοινωνία ολόκληρη, αν δεν πήραξαν τη φόρο διαφυγή, το ότι αν πήραν τον έμφυα έτσι όπως τον πήραν, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Δική τους επιλογή. Το χαράτσι ήταν επιλογή του Βενιζέλου. Αυτό δεν σε έβρισκε κάπου άλλο. Δηλαδή θέλω να σας πω το εξής. Εάν δεν είχατε πάει στις 13 Μαρτίου του 2014, τρεις βουλευτές, τρεις υπουργοί στη Βουλή, να βάλουν τροπολογία για να χαρίσουν 1 δισεκατομμύριο που είχαν επιβληθεί πρόστιμα από το 10, σε φοροφυγάδες μεγαλοεπιχειρηματίες, θα είχε το ταμείο 1 δις τώρα. Το 1 δις, 2 δις. 2 δις.